Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις, ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την απόφασή του να παραδώσει τα ενία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο Γιώργος Μιχελής μετά από 2 χρόνια στην Προεδρία του Γενικού Συμβουλίου. Όπως δήλωσε στο insider.gr, ο ίδιος εκτιμά ότι ολοκλήρωσε την αποστολή του, η οποία συνοψίζεται στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την εταιρική διακυβέρνηση, την υπέρβαση εμποδίων για τα κόκκινα δάνεια και την διαμόρφωση του πλαισίου για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι είχε δηλώσει πολύ νωρίτερα την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την διοίκηση του υποπτικού οργανισμού, ωστόσο δεσμεύτηκε να παραμείνει στη θέση του για ένα διάστημα ακόμη μέχρι ότου επιλεγεί και αναλάβει καθήκοντα ο νέος διευθύνων σύμβουλος, ο Αυστριακός Μάρτιν Τζούρντα. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, η συζήτηση μεταφέρεται στον χρόνο που θα πρέπει η Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές ομολόγων. Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η επιστροφή της χώρας στις αγορές πρέπει να γίνει πολύ σύντομα, ενώ διαφορετική άποψη εκφράζει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι σχετικά νωρίς για να αναζητηθεί χρηματοδότηση από τις διεθνείς αγορές και προτείνει να προηγηθούν εμβληματικές αποκρατικοποιήσεις. Το σενάριο της επιστροφής της χώρας στις αγορές με την έκδοση κρατικού ομολόγου το προσεχές διάστημα φαίνεται ωστόσο να προεξοφλεί η χρηματιστηριακή αγορά. Ο Δήμος του Παρισιού αποφάσισε ότι όλοι όσοι ενοικιάζουν τα σπίτια τους και τα διαμερίσματά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb θα πρέπει να τα δηλώνουν υποχρεωτικά στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία της πόλης, ώστε οι έλεγχοι από τις αρχές να καθίστανται πιο εύκολοι, αφού ο νόμος στη Γαλλία δεν επιτρέπει την ενοικίαση σπιτιών μικρής διάρκειας άνω των 120 ημερών. Οι πιέσεις από τους ξενοδόχους προς αυτή την κατεύθυνση ήταν μεγάλες, μιας και διαμαρτύρονται έντονα για τον αθέμητο ανταγωνισμό που δέχονται από τη μεγάλη πλατφόρμα ενοικιάσεων σπιτιών, ενώ όπως υποστηρίζουν το Airbnb και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες έχουν προκαλέσει άνοδο των τιμών ακινήτων και έλλειψη σπιτιών προς ενοικίαση για το ευρύ κοινό. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο μόνο κινήσεων 846,64 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,32% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.